Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη ζωή του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δικαίου, που έμεινε γνωστός στην ελληνική ιστορία ως Παπαφλέσσας. Ο μπουρλοτιέρης των ψυχών πίστεψε ως ολίγοι στην Επανάσταση και τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Μετά από τη μοίησή του στη Φιλική Εταιρεία, όπου έδρασε με το ψευδώνυμο Αρμόδιος, χρησιμοποίησε κάθε μέσο και τρόπο για να κινητοποιήσει πρόκριτους, λαό και κλήρο, ώστε να πάρουν τα όπλα. Εκτός από την πειθό, συχνά χρησιμοποιούσε φωνές, απειλές, πλαστογραφημένα έγγραφα και πύρινους λόγους για να πετύχει τους σκοπούς του. Στο Βουκουρέστι, όπου εστάλη για να στρατολογήσει Έλληνες, εξαιτίας του έκλειτου βίου του, σχεδόν αποκαλύφθηκε η δράση του. Η Φιλική Εταιρεία μάλιστα σκέφτηκε το ενδεχόμενο να τον δολοφονήσει για να μην προδοθεί. Ο Παπαφλέσσας δεν έκανε την τυπική ζωή ενός κληρικού και όπως αναφέρουν οι ιστορικές πηγές, ήταν ένας άνθρωπος με πάθη και αδυναμίες που γοητευόταν από τα εγκόσμια. Οπωσδήποτε όμως αφιερώθηκε στον αγώνα της ανεξαρτησίας και όταν χρειάστηκε δεν δίστασε να θυσιαστεί. Το μεγάλο ταξίδι του αρχιμανδρίτη που πήρε τα όπλα άρχισε από ένα μικρό χωριό έξω από την Καλαμάτα αλλά και στα μοναστήρια της Βελανιδιάς και της Ρεκίτσας όπου το 28ο παιδί του Δημητρίου Δικαίου πέρασε τα πρώτα του χρόνια ως μοναχός. Ο Γιώργος ήταν το τελευταίο παιδί μιας πολύ μεγάλης οικογένειας. Για την ακρίβεια ήταν το 28ο παιδί του Δημήτρη Δικαίου. Οι γονείς του Παπαφλέσσα ήταν ο Δημήτρης Δικαίος και η Κωνσταντίνα Ανδρονέου, η οποία είναι ο δεύτερος γάμος του Δικαίου. Από τον πρώτο απέκτησε 18 παιδιά και από τον δεύτερο 10. Το στερνοπαίδι του ήταν ο Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας γεννήθηκε στην Πολιανή της Μεσσηνίας το 1788. Από την παιδική του ηλικία ο Παπαφλέσσας, ο Γρηγόρης Δικαίος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας ακραίων ομοτήτων των Τούρκων σε βάρος των ομοεθνών του Ελλήνων, σφαγές, βιασμοί, λαιλασίες, γεγονός που αύξησε μέσα στο ατίθασο πνεύμα του το μίσος εναντίον των Τούρκων, των Οθωμανών κατακτητών της πατρίδας του. 1816. Ο Γιώργος Δικαίος σπουδάζει στη φημισμένη σχολή της Δημητσάνας όταν αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της Εκκλησίας. Χειροτώνεται διάκονος και γίνεται μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς κοντά στην Καλαμάτα. Εκεί λοιπόν στη Βελανιδιά ονομάστηκε και Γρηγόριος. Άλλαξε το όνομά του από Γιώργης σε Γρηγόρης ο Παπαφλέσσας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο μοναστήρι της Βελανιδιάς, ο ενθουσιώδης χαρακτήρας του Γρηγορίου προκάλεσε την αντίδραση του τοπικού Μητροπολίτη, καθώς ο Γρηγόριος είχε μια ροπή προς τον, μπορούσαμε να το πούμε, προς τον φιλελευθερισμό, το οποίο δεν ήταν συμβατό με την ιδιότητα του μοναχικού σχήματος. Η αντίδραση όμως του Μητροπολίτη ήταν ισχυρή, εξίσου ισχυρή ήταν και η αντίδραση του Γρηγορίου, με αποτέλεσμα ο Γρηγόριος να ξαναγκαστεί να εγκαταλείψει το μοναστήρι της Βελανιδιάς και να μεταβεί στο μοναστήρι της Ρεκίτσας. Από τα μοναστήρια έφυγε λόγω του οξύφημου χαρακτήρα του. Δηλαδή δεν ανεχόταν εύκολα το αλάνθαστο και το θέσφατο, κυρίως των ηγουμένων. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στα μοναστήρια, μάλιστα τα καλογεροπαίδια το έκανε και πολύ ξύλο. Στο μοναστήρι της Ρεκίτσας, ο Παπαφλέσσας ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους Τούρκους. Ο τοπικός αγάς διεκδικούσε γη από την εκκλησία. Ο νεαρός μοναχός ανέλαβε δράση για να τον ξεγελάσει και να μην χάσει το μοναστήρι τα κτήματά του. Ένας Τούρκος μεγαλοκτηματίας, ο Χουσέιν Αγάς Σερντάρης, είχε αποδειχθεί σε πολύ κακό γείτονα για το μοναστήρι, γιατί κάθε χρόνο μετατόπιζε τα όρια των κτημάτων του σε βάρος εκείνων του μοναστηρίου. Οι μοναχοί είχαν καθημερινές φιλονικίες μαζί του
και το πρόβλημα επρόκειτο να τεθεί στον Τούρκο Καδί, στον Τούρκο δικαστή. Είχε κάνει το εξής κόλπο, το εξής τρίκ ο Παπαπλέσας. Είχε θάψει στο όριο, που νόμιζε αυτός ότι είναι η ιδιοκτησία της Μονής, κάρβουνα και τα είχε ξαναθάψει. Όταν στη συνέχεια ήρθανε σε, θα το λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα, σε ασφαλιστικά μέτρα και πήγαν επί τόπου να δούνε πού είναι τα όρια και να τα ορίσουνε, είπε σκάψτε εκεί πέρα και θα βρείτε από πολύ παλιά κάρβουνα θαμμένα και εκεί πέρα είναι τα σύνορα της Μονής. Πράγματι σκάψαν, βρήκαν τα κάρβουνα τα οποία είχε προηγουμένως θάψει ο Παπαφλέσσας και έτσι δικαιώθηκε η Μονή. Γρήγορα φάνηκε ότι η ασκητική ζωή δεν τέριαζε στον ατίθασο χαρακτήρα του Παπαφλέσσα. Πλέον ο Παπαφλέσσας είχε τεθεί στο στόχαστρο του Τούρκου Αγά, ο οποίος δεν άργησε να βρει μια ευκαιρία να προσπαθήσει να τον συλλάβει. Ο Παπαφλέσσας ήταν υπεύθυνος για τη διάλυση ενός συνοικεσίου. Μαγάρισε σε εισαγωγικά την ύφη. Διεξήχθη ένοπλη σύραξη μικρής έκτασης μεταξύ των δυνάμεων του Χουσέιν και της ένοπλης συνοδείας του Γρηγορίου. Ο Γρηγόριος τελικά διέφυγε και μάλιστα τη στιγμή που διέφευγε φώναξε απειλητικά προειδοποιώντας τον Χουσέιν ότι θα επιστρέψει στο Μοριά. Μα ξανάρθω Χουσέιν, μα δεν θα είμαι πια καλόγερος. Θα έρθω πίσω για δεσπότης, για πασάς. Ο Παπαφλέσσας φυγαδεύεται από το Μοριά στη Ζάκυνθο που ήταν το καταφύγιο των κυνηγημένων κλεφταρματολών. Στη Ζάκυνθο γνωρίστηκε με αρκετούς καπεταναίους, γνωρίστηκε με τους ταγματάρχες μαγκιόρους από το βρετανικό Major, Κολοκοτρώνη και Νικηταρά, με τους οποίους άρχισε να συναναστρέφεται και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε μια συνάντηση του Παπαφλέσσα με τον Κολοκοτρώνη, ο γέρος του Μοριά ενοχλήθηκε από τα λόγια του μοναχού και πιάστηκαν στα χέρια. Ο γέρος διάβαζε την Αγία Γραφή σε μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, την οποία είχε απαγορεύσει το Πατριαρχείο η Εκκλησία. Ο Παπαφλέσσας, κατά πάσα πιθανότητα θέλοντας να του κάνει πλάκα, να του αστειευθεί, του είπε ότι αυτό απαγορεύεται και δεν θα έπρεπε αυτός σαν Έλληνας να το διαβάζει. Εκεί νευρίασε ο Κολοκοτρώνης, τον άρπαξε, τον έβαλε κάτω, έπεσαν άλλοι στη μέση, τους χώρισαν, αλλά αυτό έγινε αιτία να τσακωθούν και να φύγει από την Ζάκυνθο. Γρήγορα η ζωή στη Ζάκυνθο έγινε ασφιχτική για τον Παπαφλέσσα. Η πληθωρική του ύπαρξη ονειρευόταν το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, με το παρασκήνιο, με τις ραδιοργίες, με τις μεγάλες δυνατότητες που παρουσίαζε για τις ανικανοποίητες προσωπικές του φιλοδοξίες. ...1817. Ο Παπαφλέσσας φτάνει στην Κωνσταντινούπολη και κερδίζει την εμπιστοσύνη του Μητροπολίτη Δέρκων. Αρπάζει την ευκαιρία από τα μαγειριά, σπουδάζει, γίνεται φλογερός διάκονος και ξαφνικά, μέσα σε λίγο καιρό, ο ίδιος ο Δέρκων τον χειροτονεί αρχιμανδρίτη. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κατόρθωμα του Παπαφλέσσα. Μέσα σε δύο χρόνια έχει καταφέρει να γίνει αρχιμανδρίτης. Ο ανήσυχος αρχιμανδρίτης κινεί το ενδιαφέρον της φιλικής εταιρείας. Η όλη εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του Γρηγορίου προκαλεί το ενδιαφέρον του εφιέστατου φιλικού Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος σαφώς διείδε στον Γρηγόριο την οργανωτική ικανότητα που χρειαζόταν η φιλική εταιρεία για τη διάδεση των σκοπών της. Τον προσετερίζεται, τον πλησιάζει και στις 22 Ιουνίου του 1818 τον μοιεί στην φιλική εταιρεία. Ο Παπαφλέσσας παίρνει το ψευδώνυμο Αρμόδιος και το 1819 του αναθέτουν την πρώτη του αποστολή να πάει στη Βλαχία για να μοιήσει και άλλους αγωνιστές στη φιλική εταιρεία. Στο Βουκουρέστι λοιπόν αρχίζει και φτιάχνει φιλικούς.
Εταιριστές. Βέβαια, το σπίτι που νοικιάζει στο Βουκουρέστι είναι ένα πολυτελέστατο σπίτι, το οποίο δέχεται συνεχώς γυναίκες και φιλικούς. Βέβαια, εκεί υπάρχει και ένα κέντρο, ένα άνδρο ακολασίας, το σπίτι του. Γίνονται συνέχεια δεξιώσεις, γιορτές κλπ. Ο ίδιος ο Αναγνωστόπουλος μάλιστα διέσπηρε τη φήμη πως ο Παπαφλέσσας διαβιούσε πολυτελώς στο Βουκουρέστι χρησιμοποιώντας 30.000 γρόσια από το ταμείο της εταιρείας. Αυτό το γεγονός, αν κρίνουμε και από το χαρακτήρα του Παπαφλέσσα και τη ροπή του προς τις απολαύσεις και τη σπάταλη ζωή, ίσως να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η παραβίαση των κανόνων συνωμοσίας έκανε γνωστή τη δράση του Παπαφλέσσα στον ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο Σούτσο, που διέταξε τη σύλληψή του. Η φιλική εταιρεία σκέφτηκε ακόμη και τη δολοφονία του για να μην αποκαλυφθεί. Όταν μάλιστα έγιναν γνωστές οι αυθαίρετες συμφωνίες του με τους οπλαρχηγούς Γεωργάκη Ολύμπιο και Ιωάννη Φαρμάκη, με τους οποίους σημειωτέων ο Παπαφλέσσας είχε αδερφοποιηθεί κιόλας, μερικοί φιλικοί εισηγήθηκαν ακόμη και τη δολοφονία του ανοικονόμητου παπά. Επενεύει όμως ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο εφιέστατος και ικανότατος αυτός φιλικός, ο οποίος είχε πλήρη εικόνα της προσφοράς του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου στη φιλική εταιρεία, και έτσι ο Παπαφλέσσας αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Στην πόλη ο Παπαφλέσσας έδειξε αποφασισμένος να μάθει ποια ήταν η αόρατη αρχή πίσω από τη φιλική εταιρεία. Άρπαξε ένα μαχαίρι, το έβαλε στο λαιμό του Αναγνωστόπουλου και τον υποχρέωσε να του ανακαλύψει όλα τα αρχηγικά στελέχη της εταιρείας. Τον απείλησε ότι αν δεν το έπρατε θα τον σκότωνε και θα πληροφορούσε τον Σουλτάνο για την ύπαρξη της εταιρείας. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Αναγνωστόπουλος δεν μπορούσε να το διακινδυνεύσει. Το αποκάλυψε ότι η αρχή δεν είναι απλώς αόρατος αλλά και ανύπαρκτος. Έτσι ο Παπαφλέσσας κατάφερε το αδιανόητο. Με ένα τολμηρό άλμα πέρασε όλα τα συνωμοτικά φράγματα της εταιρείας και εισήλθε στο στενό κύκλο εκείνων που συναποτελούσαν την αρχή της. Ο Παπαφλέσσας επέστρεψε στο Βουκουρέστι αυτή τη φορά για να ανάψει τη σπίθα της Επανάστασης. Τον Οκτώβριο του 1820 η ηγεσία της φιλικής εταιρείας με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Υψηλάντη συνεδρίασε στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας. Το θέμα ήταν η επίσπευση ή η αναβολή της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσσας χρησιμοποίησε κάθε μέσο για την άμεση κήρυξή της. Οπότε στα συμβούλια είναι ο πιο πολυτάραχος. Φωνάζει, βρίζει, δεν υπολογίζει τίποτα, δεν υποτάσσεται σε καμία λογική. Και παρουσιάζει και μια γενική αναφορά, υπογεγραμμένη από την πιο ισχυρή οικογένεια του Μοριά, τους Δελιγιανέους, με την οποία βεβαιώνεται ότι όλα είναι έτοιμα στην Πελοπόννησο. Ο Υψηλάντης αντιλαμβάνεται προφανώς ότι ο Παπαφλέσσας έχει πλαστά έγγραφα στο χέρι του. Αλλά διαβλέπει έναν φλογερό επαναστάτη, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει δουλειά. Ο Υψηλάντης ορίζει γενικό πληρεξούσιο τον Αρχιμανδρίτη με την εντολή να οργανώσει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ο Παπαφλέσσας φεύγει από την Κωνσταντινούπολη για να ανάψει τη σπίθα της Επανάστασης στο Μοριά. Αμέσως μετά την παραμονή του στην Ύδρα, τον Ιανουάριο του 1821, ο Παπαφλέσσας αποβιβάζεται στην Αργολίδα. Εκεί τον περιμένουν τα αδέρφια του με τα σώματά τους, γιατί οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου τον θεωρούσαν ανεπιθύμητο. Δεν είχε φτάσει πλέον στην Πελοπόννησο ούτε ως πασάς ούτε ως δεσπότης, αλλά είχε φτάσει ως ορκισμένος απόστολος της Επανάστασης
και δεν θα σταματούσε μπροστά σε τίποτα, θα αδιαφορούσε για την εκλογή των μέσων προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Ίσως να είχαν σκοπό ή να τον σκοτώσουν οι πρόκριτοι για να απαλλαγούν από αυτόν και το πρόβλημα που θα τους δημιουργούσε, ή τουλάχιστον να τον περιορίσουν για να μην μπορεί να κινείται ελεύθερα. Αυτό το πήρε η είδηση αυτός και τα αδέρφια του και τον έντυσαν Τούρκο και κατάφεραν και τον έβγαλαν από το Άργος και τον έστειλαν πρώτα στην Κόρινθο και από εκεί στο Αίγιο για να τον γλιτώσουν. Σε κάθε χωριό που περνά ο Παπαφλέσσας βγάζει επαναστατικούς λόγους και καλεί τους χωρικούς να πάρουν τα όπλα. Ταυτόχρονα πιέζει τους πρόκριτους του Μοριά να οργανώσουν στρατό. Συντάσσει λοιπόν στις 24 Δεκεμβρίου του 1820 μια, αν το θέλετε, μια ημερήσια διαταγή προς τους πρόκριτους του Μοριά να συγκροτήσουν ουσιαστικά έναν πάνοπλο και πλήρως εξοπλισμένο και φοδιασμένο στρατό 25.000 αντρών κάτω από τα βλέμματα των Τούρκων. Αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, ο Παπαφλέσσας ανέβηκε πολύ γρήγορα τα σκαλιά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και παρά τον ατίθασο χαρακτήρα του, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην οργάνωση και την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης. Όταν επιστρέψουμε σε λίγο, θα δούμε τις εμφύλιες διαμάχες των επαναστατημένων Ελλήνων, στις οποίες ο Παπαφλέσσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αλλάζοντας διαρκώς στρατόπεδα. Ακόμα θα δούμε τη σχέση αγάπης και μίσους που είχε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου που σήμερα παρουσιάζει τη ζωή του Γρηγορίου Δικαίου, του γνωστού μας Παπαφλέσσα. Λίγο μετά τις πρώτες νίκες των επαναστατημένων Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, άρχισαν οι διχόνιες μεταξύ οπλαρχηγών και προκρήτων. Ο Παπαφλέσσας, στα χρόνια που ακολούθησαν, άλλαζε διαρκώς στρατόπεδα προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Παρά το γεγονός ότι έλαβε διάφορες κρίσιμες θέσεις και αρμοδιότητες, τα έβαλε με εξέχουσες προσωπικότητες της Επανάστασης, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Παπαφλέσσας ήταν από αυτούς που βοήθησαν στην αφαίρεση της αρχιστρατηγίας από το γέρο του Μοριά και αργότερα στην πρώτη φυλάκιση του στην Ίδρα. Όταν όμως έβλεπε ότι η Επανάσταση κινδύνευε να πνιγεί στο αίμα εξαιτίας των εμφύλιων παθών, ήταν ο πρώτος που ζητούσε την άμεση αποφυλάκηση του Κολοκοτρώνη για να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς στρατηγούς. Ιανουαρίου 1821. Με πρόσχημα τη διευθέτηση κτηματικών διαφορών μεταξύ της Μονής Ταξιαρχών και Μέγας Σπηλαίου, οι πρόκριτοι συγκαλούν μυστική συνέλευση στη Βοστίτσα, στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου. Συμμετέχουν αρκετοί αρχιερείς, ο παλαιών πατρών, ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής, ο Χριστιανοπόλεος, αλλά και αρκετοί πολιτικοί παράγοντες του Μοριά. Οι Ανδρέιδες της Αχαΐας, ο Ζαΐμις Λόντος, Περουκέι και λοιποί. Από εκεί πέρα προσπαθεί να τους δείξει και αληθινά έγγραφα που έχει, αλλά κυρίως και πλαστογραφημένα, με υπογραφές ότι έχει ξεκινήσει επανάσταση ήδη στη Μολδοβλαχία, και ότι, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ξεκίνησε το Φεβρουάριο, ότι έχει ξεκινήσει ήδη και ότι οδεύουν τα στρατεύματα να κάψουν την Τούρκη αρμάδα στον άφασμο στην Κωνσταντινούπολη και έλεγε ότι θα πάνε να τα κάψουν. Οι Έλληνες, άρα δεν θα υπάρχει στόλος, άρα θα φουντώσει η επανάσταση στην Πελοπόννησο και μη φοβούνται ενισχύσεις των Οθωμανών από την Κωνσταντινούπολη. Και του λένε, για να δούμε αυτά τα έγγραφα. Τα σκίζει και τα πετάει και λέει, αν πρόκειται να δεχτούμε από ένα κολόχαρτο να ξεκινήσει ο αγώνας, τότε μην τον ξεκινήσετε ποτέ. Ο Αρχιμανδρίτης δέχεται συνεχώς κρίσιμες ερωτήσεις, αλλά και την οργισμένη αντίδραση από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Εκεί θα έρθει σε ρήξη και με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, ο οποίος προεπιλακίζοντάς τον θα τον αποκαλέσει και εξολέστατο και απατεώνα.
Όταν είδε πλέον ο Παπαφλέσσας ότι δεν μπορεί να τους πείσει, τους απείλησε ανοιχτά. Είπε ότι είχε εντολή από τον Ιψηλάντη να μισθώσει 2.000 μανιάτες και να ξεκινήσει την επανάσταση. Και όταν μάλιστα ο Παπαφλέσσας απάντησε σε αυτές τις 9 πολύ σημαντικές ερωτήσεις και φυσικά οι προεστοί και οι έφοροι της φιλικής εταιρείας δεν έμειναν ικανοποιημένοι και σιωπηρά έβγαλαν την απόφαση να απομονώσουν τον Παπαφλέσσα μέσα στην ιστορική μονή της Σιδηρόπετρας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Παπαφλέσσας έφερε τα κουμπούρια, δεν τον φυλάξαν, δεν κατάφεραν να τον απομονώσουν. Φεύγοντας μάλιστα από τη συνέλευση, εκνευρισμένος, εκτόξευσε και μία απειλή. Ένα σας λέω μονάχα. Η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός, έστω κι αν μείνω μοναχός μου. Και όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι εξαρμάτωτο. Μετά τη σύσκεψη, ο Παπαφλέσσας πηγαίνει στη Δημητσάνα για να συναντήσει τον Κανέλο Δελιγιάννη. Αν η ισχυρή οικογένεια έμπαινε στην Επανάσταση, τότε θα ακολουθούσαν όλοι οι πρόκριτοι. Εκεί του παρουσιάστηκε του Κανέλου χωρίς εκκλησιαστικά άνθια, αλλά φορώντας τη φουστανέλα και τις πιστόλες και το γιαταγάνι, και του είπε την περίφημη φράση: «Κανέλο, τελείωσε η ώρα των συζητήσεων. Ήρθε η ώρα για τα όπλα». Ο Κανέλος όμως είχε δύο αδέρφια στην Κωνσταντινούπολη και ένα στην Τρίπολη και φοβόταν. Φοβόταν για την τύχη τους, γιατί θα του τα σκότωναν. Τον κατάφερε όμως ο Παπαφλέσσας και ο Κανέλος σε μια στιγμή πατριωτικής εξάρσεως και εθνικής, ας πούμε, μεγαλοσύνης είπε: «Ας γίνουν χαλάλι για το έθνος». Γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε τον Κανέλο Δελιγιάννη και τα αδέρφια. Ο Αρχιμανδρίτης τα είχε καταφέρει. Σύντομα θα άρχιζε ο αγώνας για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Στις 23 Μαρτίου του 1821, ο Παπαφλέσσας μαζί με τους Πετρόμπαιοι Μαυρομιχάλη, Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Αναγνωστοαρά, Μπούρτζινο και άλλους εισέρχονται στην απελευθερωμένη Καλαμάτα. Ο αγώνας αρχίζει με τους καλύτερους Ιωνούς. Ο εκρηκτικός πλέον ιερωμένος θα αρχίσει να κινείται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και θα επιβάλλει ακόμη και με τη βία στους διστακτικούς κατοίκους ορισμένων περιοχών το δίλημα «Ελευθερία ή θάνατος». Στις 28 Απριλίου του 1821, στο Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, εξελέγει η πρώτη επαναστατική πολιτική διοίκηση της Αρκαδίας, η περίφημη εφορία με πρόεδρο τον Κανέλο Δελιγιάννη. Τότε ορίζεται αρχιστράτηγος του αγώνα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Παπαφλέσσας αντιλαμβάνεται ότι μέσα σε ένα 20ήμερο βρέθηκε εκτός των σημαντικότερων πολιτικών εξελίξεων. Επιστρέφει εσπευμένα στην Αρκαδία, επισκέπτεται τον Κανέλο Δελιγιάννη στην Πιάνα, όπου ουσιαστικά αντιδικεί μαζί του έντονα, λογοφέρουν, ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Με ποιο δικαίωμα ο Κανέλος έδωσε την αρχιστρατηγία στον Κολοκοτρώνη? Ο Κανέλος εκνευρίζεται και σε σημείο που τράβηξαν σπαθιά και οι δύο. Ο Παπαφλέσσας στρέφεται εναντίον των προκρήτων. Τους αποκαλούσε τουρκολάτρες, τουρκόφρονες, τους κατηγορούσε διάφορα πράγματα. Δεν δυσκολεύεται με πύρινους λόγους να ξεσηκώσει το λαό εναντίον των προκρήτων και να τους οδηγήσει 3.000 από αυτούς στα Βέρβαινα σε μια εξέγερση, όπου εκεί όλοι οι πρόκριτοι απειλούνται με σφαγιασμό. Και αν δεν επενέβαινε ο Κολοκοτρώνης να διατηρήσει τη συνοχή της Επανάστασης, πιθανώς αυτή να μην είχε βοδοθεί. Το Μάιο του 1821 ο Αρχιμανδρίτης εντάσσεται στην Πελοποννησιακή Γερουσία και αλλάζει πάλι στρατόπεδο. Στο στόχαστρό του μπαίνει ο γέρος του Μοριά. Ο Παπαφλέσσας κοίταζε και το προσωπικό του συμφέρον σε μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν άλλαξε πάλι στρατόπεδο και πήγε με τους προκρήτους, τους οποίους προηγουμένως κατηγορούσε, προσέγγισε το Κολέτη, διέβαλε συστηματικά τον Κολοκοτρώνη και τον κατηγόρησε, πιθανό να ήταν και ο συντάκτης του εγγράφου, που έλεγε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ο υπεύθυνος
που σταμάτησε η πολιορκία των πατρών. Ο τελευταίος είτε δεν πιστεύει τις φήμες ότι ο Παπαφλέσσας τον κατηγορεί, είτε γιατί έχει πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί, όπως η πολιορκία της Πάτρας, δεν δίνει σημασία. Τελικά όμως, το έγγραφο το οποίο αφαιρεί την δίκηση της πολιορκίας της Πάτρας από τον Κολοκοτρώνη, έχει συνταχθεί από τον Παπαφλέσσα. Όταν το καλοκαίρι του 1822 ο Δράμαλης με 30.000 στρατό βρίσκεται πρώτων πυλών της Πελοποννήσου, ο Παπαφλέσσας αλλάζει πάλι στάση απέναντι στον Κολοκοτρώνη. Αντιλαμβάνεται ότι η επανάσταση είναι πρώτου τέλους της. Ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια στρατιά είναι μόνο ο Κολοκοτρώνης. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Και στη μάχη των Δερβενακίων διακρίθηκε και στη μάχη του Αγίων Ορίου τη μικρή και στη μεγάλη μάχη του Αγίου Σώστη. Στην μάχη του στα Δερβενάκια πράγματι στάθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη σαν απλός στρατιώτης. Στις 29 Μαρτίου του 1823 αρχίζει στο Άστρος Κοινουρίας η δεύτερη εθνοσυνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων για τα ηνία της εξουσίας. Από τη μια πλευρά ήταν οι στρατιωτικοί που συσπυρώνονται γύρω από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και από την άλλη οι προεστοί. Ο Παπαφλέσσας διαλέγει πάλι πλευρά και συμμετέχει στον εμφύλιο. Η δεύτερη εθνοσυνέλευση είναι καταστροφική για την Επανάσταση, γιατί ουσιαστικά παραμερίζονται πλήρως οι στρατιωτικοί. Το κυριότερο αφαιρείται ουσιαστικά η αρχιστρατηγία από τον Κολοκοτρώνη. Τάσεται ο Αρχιμανδρίτης με την πλευρά της διοίκησης, αποκτά το αξίωμα του Υπουργού των Εσωτερικών. Όχι, όχι, όχι έτσι τη Σαμενέ, όχι έτσι διάολου Καλαμαρά. Μα το έγραψα όπως μη πεις, μινίστρο. Θεωρεί ότι ο Κολοκοτρώνης είναι ένα εμπόδιο στα σχέδιά του για πλήρη κυριαρχία στο επαναστατικό στρατόπεδο. Και μάλιστα δεν θα περιοριστεί μόνο στην αφαίρεση της αρχιστρατηγίας, αλλά θα κατηγορήσει και το γέρο για πυρπολήσεις χωριών της Αργολίδας και για πολλές καταχρήσεις, τις οποίες ο Κολοκοτρώνης τις έκανε, όπως είχαμε πει, για να εμποδίσει το στρατό του Δράμαλη. Ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, ο φιλόδοξος αρχιμανδρίτης περνά από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Γρήγορα τον κατηγορούν ως πράκτορα. Όταν ο Παπαφλέσσας αντιληφθεί ότι η παράταξη των Κουντουριώτιδων υπερέχει και θα υπερισχύσει, αρχίζει και αποκτά στενές, μάλλον μυστικές επαφές με τους Κουντουριώτιδες, ίσως αποβλέποντας το να εξασφαλίσει μια θέση στο πολιτικό σκηνικό της Πελοποννήσου. Ο Παπαφλέσσας παρέμεινε στην Τριπολιτσά ως υπουργός της παλαιάς και νόμιμης κυβέρνησης για να μεταδίδει πληροφορίες στους αντιπάλους του και να υπονομεύει την ίδια την κυβέρνησή του. Όταν ανακαλύφθηκε ο διπρόσωπος ρόλος του, τότε κατέφυγε στο Κρανίδι και ανέλαβε το γνωστό χαρτοφυλάκιο, υπουργός εσωτερικών και αστυνομίας πλέον, στην κυβέρνηση Κουντουριώτη. Οι δύο κυβερνήσεις ήρθαν σε ρήξη. Μετά τον αιματηρό εμφύλιο και την επικράτηση της κυβέρνησης Κουντουριώτη, ο Παπαφλέσσας ξεκαθάριζε παλιούς λογαριασμούς. Εκεί φέρθηκε πολύ άσχημα στους ιτημένους. Κρατούσε, ας πούμε, γυνάτη, θα λέγαμε, μίσος, εγώ θα έλεγα, στον παλαιό πατρόν Γερμανό, τον οποίο τον διαπόμπευσε στην ουσία και έγινε πιθανόν και ο κύριος υπέρμαχος της φυλακίσεως του Κολοκοτρώνη. Άσχημα πράγματα. Στις 13 Νοεμβρίου του 1824, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κολοκοτρώνη σκοτώνουν το γιο του Πάνο. Η δολοφονία κλόνησε σοβαρά τον Κολοκοτρώνη, που αποφάσισε να παραδοθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 1824 για να τερματιστεί ο εμφύλιος.
Στις 6 Φεβρουαρίου του 1825, ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία της Ύδρας μαζί με τους Δελιανέους και τον Οταρά. Εκεί τον επισκέπτονται οι δύο πράκτορες του Βατικανού, ο Πέκιο και ο Έμερσον. Τον ερωτούν σχετικά με το πώς βλέπει την εξέλιξη των πολιτικών και στρατιωτικών πραγμάτων αμέσως μετά την έλευση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο γέρος του Μοριά απαντά ότι από τη στιγμή που ο Γεώργιος Κουντουριώτης παίρνει την πρωτοβουλία να αναθέσει τις χερσαίες επιχειρήσεις σε έναν ιδραίο καπετάνιο, τον Κυριάκο Σκούρτη, δεν έχει καμία επιτυχία εναντίον του Ιμπραήμ. 4 ημέρες μετά τη φυλάκιση, ο Ιμπραήμ Πασάς κάνει απόβαση στη Μεθόνη. Η επανάσταση κινδυνεύει να πνιγεί στο αίμα των Ελλήνων. Η διοίκηση είναι ανίκανη να τον αντιμετωπίσει. Αυτοί οι δύο πράκτορες του Βατικανού, ο Πέκιο και ο Έμερσεν, στη συνέχεια επισκέπτονται τον Πάπα Φλέσσα, θέλοντας να δουν αφενός τις προθέσεις του απέναντι στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, διότι από ένα σημείο και πέρα ο Πάπα Φλέσσας είναι εκείνος ο οποίος υποστηρίζει έτσι με θερμά επιχειρήματα την άμεση αποφυλάκηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον θανάσιμο κίνδυνο που λέγεται Ιμπραήμ. Αλλά ο Κουντουριώτης και ο Μαυροκορδάτος δεν συμφώνησαν. Τους πρότεινε τότε και του το επέτρεψαν να αναλάβει αυτός την αρχιστρατηγία και να εκστρατεύσει εναντίον του Ιμπραήμ. Του την έδωσαν, προσπάθησε να συγκεντρώσει στρατό όσο περισσότερο μπορούσε, ήλπιζε ότι θα μπορούσε να μαζέψει γύρω στις 10.000 άντρες, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μαζέψει μόνο 2.000. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να δούμε πώς ο Παπαφλέσσας συγκέντρωσε στρατό μικρής δύναμης προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο Ιμπραήμ στο Μανιάκι και έτσι να εμποδίσει την προέλασή του στο Μοριά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στον Πάπα Φλέσσα. Το Μάιο του 1825 ο Κολοκοτρώνης ήταν ακόμα στη φυλακή, ενώ ο Ιμπραήμ με τον πολυάριθμο στρατό του είχε ήδη καταλάβει τη Μεθόνη, την Κορώνη και την Πύλο. Ο Πάπα Φλέσσας, βλέποντας την ελληνική διοίκηση ανίκανη να τον αντιμετωπίσει, ζήτησε την άμεση αποφυλάκηση του Κολοκοτρώνη. Μετά την αρχική άρνηση του Κουντουριώτη και του Μαυροκορδάτου να απελευθερώσουν τον γέρο του Μοριά, απέτησε την αρχιστρατηγία προκειμένου ο ίδιος να σταματήσει την προέλαση του Ιμπραήμ. Παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε ιδιαίτερες στρατιωτικές αρετές και δεν κατάφερε να συγκεντρώσει πολυάριθμο στρατό, στρατοπέδευσε στο Μανιάκι Μεσσηνίας με σκοπό να θυσιαστεί για το καλό του αγώνα. Όταν έπεσε νεκρός, ο Ιμπραήμ ζήτησε να δει το πτώμα του και σύμφωνα με την παράδοση τον ασπάστηκε σεβόμενος τη γενναιότητά του. Μαΐου 1825, ο Παπαφλέσσας με περίπου 2.000 άνδρες οχυρώνονται στο Μανιάκι Μεσσηνίας για να αντιμετωπίσουν τον πανίσχυρο στρατό του Ιμπραήμ. Η τοποθεσία αυτή παίζει στο μυαλό του Παπαφλέσσα από τις 17 Μαΐου του 1825, τρεις μέρες δηλαδή πριν διεξαχθεί η περίφημη μάχη στο Μανιάκι, όταν βρίσκεται στη Δραΐνα, ένα μικρό χωριό της περιοχής της Ανδρούσας, και ζητάει από τους κατοίκους να του υποδείξουν μία θέση η οποία θα έχει το εξής προνόμιο. Να έχει τη δυνατότητα από εκεί ο Παπαφλέσσας να βλέπει το στρατηγείο του Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο, στην Πύλο, και από την άλλη να είναι σε θέση στρατηγικά να απαντήσει δυναμικά στο Ιμπραήμ. Πίστευε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Ιμπραήμ δεν θα κινηθεί προς την ενδοχώρα της Πελοποννήσου μέσω Αρκαδίας, μέσω της διάβασης από το Μανιάκι προς να ανέβει προς Τραμπάλα, Μεγαλόπολη και από εκεί προς Τριπολιτσά, αλλά θα κινηθεί μέσω της Ηλίας προς Αχαΐα για να πιάσει το λιμάνι της Πάτρας και να χτυπήσει από εκεί το Μεσολόγγι. Αυτή του η πεποίθηση, η στρατηγική εκτίμηση ήταν και το ολέθριο λάθος του.
Γιατί όμως ο Αρχιμανδρίτης αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον οργανωμένο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα στρατό του Ιμπραήμ? Η μάχη είναι χαμένη από χέρι. Είναι δεδομένο ότι θα σκοτωθεί. Θέλει ίσως, κατά κάποιους βιογράφους του, θέλει ίσως πράγματι να εξελαιωθεί για τη στάση που κράτησε στον εμφύλιο και ειδικά για τη φυλάξη του Κολοκοτρώνη. Ο Ιμπραήμ Πασάς είχε αποβιβαστεί με το στρατό του το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθόνη. Μέχρι τον Απρίλιο είχε καταλάβει επίσης τα στρατηγικά κάστρα της Κορώνης και της Πύλου. Με 6.000 Αιγύπτιους, Μαμελούκους Ιππείς, άτακτους Αλβανούς και Τούρκους, ήταν αποφασισμένος να συντρίψει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Στη θέα του τουρκικού στρατού, πολλοί από τους άνδρες του Παπαφλέσσα φοβήθηκαν. Όταν εμφανίστηκαν οι αιγυπτιακές δυνάμεις μπροστά από τις ημιτελείς ελληνικές οχυρώσεις, η μισή δύναμη του Παπαφλέσσα, 1.000 περίπου άνδρες, δίλιασαν και έφυγαν. Ο Παπαφλέσσας δεν άκουσε τις παρενέσεις των υπολείπων οπλαρχηγών να αποσυρθούν σε μια περιοχή πιο οχυρή. Οπότε ο Ιμπραήμ τον περικύκλωσε και ξέσπασε η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Δεν προλάβαιναν να την οργανώσουν αμυντικά, δεν προλάβαιναν να χτίσουν τα μπούρια, με τα κλειστά τα μπούρια όπως έπρεπε να χτίσουν. Ο Παπαφλέσσας αντιδρά. Προσπαθεί πάλι με αυτούς τους πύρινους λόγους να τους συγκρατήσει. Είναι βέβαιος για τη νίκη, πιστεύει ότι η νίκη τους θα είναι λεωνίδιος νίκη. Φτάνει να σταθούν και να πολεμήσουν ως λέοντες. Ο Παπαφλέσσας μάταια περίμενε τη βοήθεια των οπλαρχηγών. Δέχεται την επιστολή του αδελφού του Νικήτα, που τον πληροφορεί ο Νικήτας όχι ότι δεν πάει γιατί δεν θέλει να πολεμήσει τον αδελφό του, αλλά δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή, είναι και αυτός απροετοίμαστος, δεν ξέρει, δεν προλαβαίνει να κάνει στρατολογία. Ήταν ο τελευταίος που ήλπιζε να έρθει, ότι ο αδελφός του τουλάχιστον θα πάει. Το απαντά με μια πολύ συγκινητική γραφή. Εγώ άπαξ ορκίστε να χύσω το αίμα μου εις την ανάγκη της πατρίδος και αυτή είναι η ώρα. Εύχομαι δε εις το Θεόν, πρώτη μπάλα τον Ιμπραήμ να με πάρει στο κεφάλι. Διότι σας γράφω να ταχύνετε τον ερχομό σας και εσείς μου γράφετε κουραφέξαλα. Νικήτα, πρώτη και τελευταία επιστολή μου είναι αυτή. Βάστα την να τη διαβάζεις καμιά φορά, να με θυμάσαι και να κλαις. 20 Μαΐου 1825. Ο Ιμπραήμ διατάσσει επίθεση. Ο Γρηγόριος πιάνει το πρώτο ταμπούρι, το βορειότερο, το οποίο είναι και το πλέον αδύναμο. Η πρώτη επίθεση είναι με ακροβολισμό από το πεζικό των Αιγυπτίων. Οι Έλληνες το αποκρούν με σχετική ευκολία. Ακολούθησαν άλλες δύο που και αυτές αποκρούστηκαν. Τότε ο Ιμπραήμ, βλέποντας ότι η μάχη δεν πήγαινε καλά για αυτόν και οι απώλειες αυξάνονταν, είπε στους αξιωματικούς του ότι θα τους πρόχνουν τους στρατιώτες μπροστά και όποιος γύριζε πίσω ή θα εκτελεί το ή θα μαστιγωνόταν άσχημα. Ακολουθούν όμως μεγάλες επιθέσεις του τουρκικού υπηκού μαζί με το πεζικό, με ισχυρή προπαρασκευή πυροβολικού, το οποίο χτυπά ανελέητα τα ταμπούρια. Το τελευταίο οχύρωμα που έπεσε ήταν του Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο ήταν και το ισχυρότερο. Ελάχιστοι κατάφεραν και έφυγαν. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Δημήτρης, ο σημεοφόρος του Παπαφλέσσα, που ήταν απτυχίο, ο οποίος έσκησε το σταυρό από τη σημαία που είχαν φτιάξει, τον έβαλε στο ζωνάρι του και με το σπαθί κατάφερε και ξέφυγε και διέφυγε. Σύμφωνα με τη θεωρία, ξέρετε, των πιθανότητων, είναι μία περίπτωση στις 35.000 να σωθεί κάποιος από μία τόσο συγκλονιστική μάχη. Και αυτό το καταφέρνει ο Δημήτριος Σοχίος, ο οποίος πραγματικά μεταφέρει και τις πληροφορίες. Μετά από μάχες σώμα με σώμα, ο Παπαφλέσσας πέφτει νεκρός. Ο Ιμπραήμ ζητά να δει το πτώμα του. Αναγνωρίζουν το κεφάλι του Παπαφλέσσα και το σώμα του, γιατί έτσι τον σκότωσαν, με αποκεφαλισμό στη διάρκεια της ξυφομαχίας. Τον προσκομίζουν στον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ διατάσσει να πλύνουν και το κορμί του Παπαφλέσσα αλλά και το κεφάλι του, να τον στήσουν όρθιο. Και εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, τον φίλησε. Δεν είναι όμως βέβαιο. Είναι βέβαιο όμως ότι είπε, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να τον έχουμε σκοτώσει, θα έπρεπε να τον έχουμε εχμαλωτήσει
γιατί θα μας φαινόταν, κατά την άποψη του Ιμπραήμ, πολύ χρήσιμο στο μέλλον. Οι Αιγύπτιοι είχαν υποστεί τρομακτικές απώλειες. Οι πηγές κάνουν λόγο για 1.200 νεκρούς και 800 τραυματίες. Οπότε οι Έλληνες συνειδητοποίησαν ότι ο Ιμπραήμ δεν είναι πλέον ανίκητος. Συσπυρώθηκαν λοιπόν γύρω από τον Γολγοτρόνη, έτοιμοι για τη μέχρι σε σκάτων αντίσταση. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ζωή ενός ξεχωριστού κληρικού που αφαίρωσε τη ζωή του στο Θεό και στον αγώνα. Είχε αδυναμίες? Ναι, αλλά ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.